Γεια σας! Λοιπόν, πρώτη φορά δεν είμαι με τα κλασικά αγόρια μου, τον Μιχάλη και τον Κωστή, το φωτογράφο μου και το αγόρι μου. Είμαι με την αδερφή μου και την ξαδέρφη μου. Έχουμε περάσει το 5, με το μαχαίρι μου. Έχουμε περάσει το 5. Απειλητική. Wow, σοκ. Ζητώ κραυγάζουνε. Είμαι και με τρεις γάτες έτσι, γιατί δεν γίνεται μία φορά να μην είμαι με ζώο εγώ τριγύρω. Οπότε πάω κατευθείαν, ανοίγω κούτα, γιατί δεν μπορώ, θέλω να μάθω το θέμα. Γιατί έχουν παιχτεί πάρα πολλά σενάρια στο κεφάλι μου και ειλικρινά θέλω να ξέρω τι θα είναι. Έχω φρικάρει τη ζωή μου. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι το χαρτί και δεν μπορώ να το παραλύσω με το θέμα, οπότε το διαβάζω. Λοιπόν, congrats, είσαι στο top 5 των Greek Face Awards 2018! Woo! Woo! Ένα βήμα πριν από το τέλος και η δημιουργικότητα αναμένεται να κορυφωθεί. Η δοκιμασία που μπορεί να σε αναδείξει νικήτρια θα σε ταξιδέψει στην αρχαία Ελλάδα. Ooh. Το θέμα του νέου σου challenge είναι Greek Mythology. Καλή επιτυχία! Σοκ! Λοιπόν, είναι τέλειο το θέμα. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική μυθολογία αλήθεια δεν έχει πάτο στο θέμα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Από θέες μέχρι πλάσματα, μέχρι αντρικές θεότητες αν θέλεις. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και ό,τι τεχνική μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Δεν σε περιορίζει σε τίποτα. Οπότε, δεν ξέρω, θέλω να κάνω κάτι μπαμ, γιατί είναι πεντάδα και έρχεται και η ψηφοφορία τώρα δική σας, οπότε θέλω να σκίσουμε. Λοιπόν, βλέπω βαλιτσάκι και πολλά προϊόντα. Κάνω το πρώτο που είναι... όντως Greek Mythology. Έχω και το μαλλί και φταίει, γιατί είμαι στο εξοχικό μου. Έχουμε άλλο πλάν σήμερα. Εντάξει, τέλεια. Δεν ξέρω αν θα μου χρησιμεύσει βέβαια. Δεν ξέρω αν θα κολλήσω στην κλασική θεότητα. Θα δούμε. Βλέπω τώρα να θέλω να τελειώσω από τους sponsors, από τους χορηγούς. Βλέπω regalis. Αλλά δεν είναι γυαλιά. Μισό. Μαγιό. Τέλειο. Είναι ένα μαύρο ψηλό μέσο κλασικό. Δεν ήξερα τι regalis βγάζει μαγιό. Ο Ρεγκάλης. Δεν ξέρω, ή Ρεγκάλης. Η εταιρεία Ρεγκάλης. Είναι πάρα πολύ ωραία και είναι το κλασικό μαύρο ψηλόμεσο που θα φτρηθεί πολύ φέτος το καλοκαίρι και τέτοια. Και το από πάνω είναι ένα μπαντό νομίζω, ένα strapless. Κλασικό. Τέλειο! Είναι πραγματικά πολύ στη μόδα αυτό το μαγιό. Περνάω στο επόμενο. Α, έχω κι άλλο Ρεγκάλης. Μισό. Γυαλιά, εννοείται, γιατί sun is love is true love και τα κλασικά τα ξέρετε. Πάντως, αλήθεια, δεν νομίζω να μείνουμε παραπονεμένες φέτος, μόνο γυαλιά, έτσι. Τρία ζευγάρια γυαλιά, φέτος θα έχουμε να αλλάζουμε. Εδώ, στο σουξουχάς, απλή του ποινή. Τέλεια τα γυαλιά. Θα τα φορέσω σίγουρα με το καινούριο μου μαγιό. Θα κάνουμε εμφανίες στην παραλία μου. Και συνεχίζω, βλέπω PCP. Αχ, είναι μια μπλούζα που λέει badass. Αυτό είναι κάποιο reference με το προηγούμενο βίντεο, με το cyberpunk που γίναμε όλες πολύ μπάντας. Δηλαδή προσπαθήσαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Οχ, και έχει διαμαντάκι από πίσω. Γιατί είμαστε υπέρλαμπρες. Τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους χορηγούς, εννοείται. Κάθε φορά ξεχνάω να το πω, γιατί απλά είμαι σε φάση «Ου, είναι όλα τέλεια», οπότε ποτέ δεν έχω πει ευχαριστώ και ακούγομαι πολύ αχάριστη, γιατί απλά τα πετάω, σας τα δείχνω και μετά δεν λέω ούτε ένα ευχαριστώ στους χορηγούς, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζω. Βασικά, βγάζω το βαλιτσάκι, γιατί πιάνει όλη τη βαλίτσα, την κούτα. Τέλειο. Λοιπόν, μισό, γιατί είναι και λίγο ανάπηρες αυτά. Που είναι το μαχαίρι. Βω, χαμός.
Εντάξει. Πραγματικά θέλω να το πιάσετε. Είναι τέλειο. Είναι το χάιδεψέ το δικό μου. Θέλω να το ανοίξω να δω και πώς είναι μέσα. Α, έχει και θήκες και κλειδάκια. Τέλειο. Έχει θήκες για να αποθηκεύεται τα πάντα. Και έχει και πολύ χώρο κάτω. Οπότε κλείνεται και τις θήκες. Μια χαρά. Τέλειο και για τις διακοπές. Γιατί πώς θα πάμε. Έτσι τα ταπεινά στα νησιά. Δεν θα πάρουμε μια βλεφαρίδα. Ένα κριτής. Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Νίξ. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί εγώ φέτος θα πάω υπέρλαμπρη στην παραλία. Και πετσέτα και γυαλιά και μαγιό. Δηλαδή, τι άλλο να μας κάνει δώρο. Εισιτήρια για την Μύκονο, πείτε μου. Τέλειο. Ό,τι καλύτερο η πετσέτα είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτή φουλ στη μόδα και είναι και στρογγυλή. Αχα, αχα. Και, όχι, γενικά γίνεται ένας χαμός, μακάρι να... Δεν φαντάζεστε πόσο είναι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να τη σηκώσω και να σας τη δείξω, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα που φοβάμαι. Μην γίνει τίποτα και πέσουν. Βλέπω πάρα πολλά σπρέι από L'Oreal, από κολορίστα. Έχουμε The Beach Wave Mist. Έχουμε The Big Hair Spray. Έχουμε The Curl Tonic. Για να έχεις και την μπούκλα την ανέμελη. Την καλοκαιρινή. Έχουμε The Balm Gel Spray. Και έχουμε και The Braid Milk. Δηλαδή, αφαλία. Και τώρα πάω σε όλα τα προϊόντα που είναι άπειρα. Έχουμε αυτές τις δύο παλέτες που είναι από την ίδια σειρά. Από τις Contour. Και έχουμε σε δύο αποχρώσεις. Νομίζω αυτή την έχουμε ξαναπάρει, είναι εκτέλεια, την έχω ήδη λιώσει. Και έχουμε τώρα και μία ακόμα απόχρωση. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε. Τα βγάζω εγώ όλα μαζί τα ίδια. Για να μην μπερδευόμαστε. Έχουμε Stay Matte But Not Flat. Είναι powder foundation. Είναι foundation σε μορφή πούδρας, οπότε έχει πάρα πολύ κάλυψη. Και την έχουμε σε μία, δύο... δύο, ναι. Δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι ότι δεν έχει άλλη. Ναι, σε δύο αποχρώσεις. Μία ανοιχτή και μία πιο σκούρα. Τέλεια. Έχουμε... Α, ψέματα. Έχουμε κι άλλη. Έχουμε και μία τρίτη που είναι ακόμα πιο σκούρα. Έχουμε κάποιες άλλες πούδρες. Μία, δύο, τρεις, τρεις. Ανοιχτή μεσαία σκούρα ξανά, που λέγεται No Filter και φαντάζομαι, αχ, πείτε μου ότι είναι baked. Μου φαίνονται baked, μου φαίνονται ψημένες και είναι σαν αυτές που έχουν πάρα πολύ ωραία και πολύ λεπτόκοκες που είναι, που σου κάνουν τέλειο το δέρμα, σαν να έχεις κάνει ένα blurring effect. Πολύ καλό. Θα τις δοκιμάσω. Έχουμε, τι είναι αυτό το μεγάλο που βλέπω εδώ, 3 Steps to Sculpt. Που είναι παλέτα που έχει εφόζια κάτω από τα μάτια, bronzer και νομίζω ότι είναι highlighter. Λοιπόν, σοκ. Έχουμε το Yes I Am, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Ήθελα τόσο πολύ να δοκιμάσω αυτήν την κολόνια. Oh. Δεν υπάρχει. Καταρχάς, μπορούμε να μιλήσουμε ένα λεπτό για αυτή τη συσκευασία. Δηλαδή, όταν σου τελειώσει αυτή η κολόνια, θα την πετάξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται. Θα την έχεις στο μπουντουάρ σου και απλά θα θαυμάζεις αυτό το πράγμα, το τέλειο. Είναι ό,τι καλύτερο. Αλήθεια, είναι στολίδι για το μπουντουάρ. Και είναι και κραγιόν που εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή, τι πιο ταιριαστό να μας βάλουν σε αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε Away We Glow. Σε μία, δύο, τρεις. Τέσσερις αποχρώσεις παρακαλώ. Και αυτό είναι liquid highlighter, δηλαδή το βάζεις και στα highlighter υγρό
και σου δίνει αυτό το τέλειο, το καλοκαιρινό, το glow που θέλουμε όλες. Και νομίζω ότι μπορείς να το αναμίξεις και με το foundation σου και να σου το κάνει λίγο πιο luminous και Και έχει και μια τέλεια μπρονζέ απόχρωση που νομίζω ότι αν έχεις, ας πούμε, μια... Αν φοράς ένα foundation λευκό και θέλεις λίγο να το κάνεις πιο μπρονζέ και πιο luminous για το καλοκαίρι, μπορείς να βάλεις αυτή, τη sorry και που είμαι έτσι, τυφλώνομαι από τον ήλιο, και να σε κάνει μια κουκλίτσα. Συνεχίζω. Έχουμε ombre blush σε μία, δύο, τρεις αποχρώσεις. Έχουμε ένα peach, ένα ροζ και ένα πιο μπρονζέ από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, nude to me λέγεται αποχρώσεις, οπότε είναι ένα πιο bronzy φάση. Τέλεια. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ αυτά και όταν είχαν βγει, θυμάμαι, πριν 2-3 χρόνια. Δεν είμαι σίγουρη, ήθελα να το δοκιμάσω. Τότε που δεν είχαμε ανοίξει και ήθελα να τα πάρω από το εξωτερικό. Έχουμε επίσης δύο βλεφαρίδες της Vixen που είναι από τις αγαπημένες μου. Δεν ξέρω καν αν το λέω σωστά. Είναι και αυτές που φοράω τώρα, είναι από την προηγούμενη, από την προηγούμενη κούτα που είναι τέλειες βλεφαρίδες. Και έχουμε και δεύτερη καλά την είδα, έχουμε τουφάκια. Τέλεια. Άρα μπορείς να τα κάνεις και τάτσι και να κάνεις ό,τι look θες. Να κάνεις και λίγο πιο, να τα βάζεις τα κενάκια εκεί που κάνει μάσκαρα. Άψογο. Βλέπω πάρα πολλά pigment και glitter στα οποία θέλω να φτάσω στο τέλος γιατί πεθαίνω. Μας έχουν στείλει, η Νίκη μας έχει στείλει ό,τι pigment και glitter έχει. Δεν θα ξαναχρειαστείς ποτέ σου. Εν τω μεταξύ αυτά δεν τελειώνουν και ποτέ γιατί πόσο να βάλεις. Εκτός αν κάνεις τον προηγούμενο look που είχα κάνει εγώ και, και άλλα το πιπερωνόμουνα. Παντού. Ολούθε. Έχουμε τρεις αποχρώσεις. Βλέπω που είναι την άλλη την έχασα. Είναι η φούξινα. Από Vivid Brights, ένα φούξι, ένα μπορντό και ένα μοβ, που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις σαν βάση για τα σμόκι σου. Σαν eyeliner δεν ξέρω, αλλά μπορεί. Και να το σετάρεις και με λίγο και με λίγη σκιά. Είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Και τα αγαπώ. Και μετά έχουμε τρία eyeliner, βλέπω. Έχουμε δύο, έπιασα τρία είπα. Έχουμε Super Sketchy, Hella Fine και On The Dot. Είναι το ένα που κάνει βουλίτσες. Πολύ editorial μου φαίνεται αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Α, ένα που λογικά είναι πολύ λεπτό για να λέει Hella Fine. Ναι, δείχνει και από πίσω, κάνεις πολύ λεπτές γραμμούλες, άψογο. Και ένα Super Sketchy που μπορείς να κάνεις, έχει καρδούλες εδώ απ' έξω. Και βασικά μπορείς να κάνεις πολλά σχήματα γιατί έχει ένα περίεργο tip. Άψογο. Και μετά πιάνω μία παλέτα Lit Lingerie. Α, δεν το ξέρω ότι έχουν βγάλει lingerie για τα μάτια. Νόμιζα ότι πήγαν μόνο τα κραγιόν, τα liquid lipstick, τα nude. Που έχει πιο ζεστές έτσι αποχρώσεις, πιο θερμές. Πολύ ωραία. Αχ, ναι, 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 ναι. Εν τω μεταξύ κοιτάω και τις γάτες ταυτόχρονα. Το Honey Dew Me Up. Θεέ μου, ήθελα τόσο πολύ να το δοκιμάσω. Γιατί είναι σαν χρυσός μέσα και έχει και μέλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ξέρω ότι το μέλι έχει πολύ ευεργετικές ποιότητες και για το δέρμα. Συνεχίζω με... Είναι όλα αυτά. Gel liner και smudger. Άρα και smoky και liner. Και έχουμε και καφέ και ανοιχτό καφέ. Και μαύρο και γενικά ένας χαμός. Συνεχίζω. Έχουμε eyebrow gel, το οποίο το βλέπω στην απόχρωση. Α, έχουμε δύο αποχρώσεις. Έχουμε την brunette και έχουμε και την black noir. Πάρα πολύ βολικά, παιδιά, δεν υπάρχει το πόσο αδιάβροχα και γενικά σταθερά είναι. Δηλαδή, τα χρησιμοποιείς τα φρύδια σου, έχει τελειώσει. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τα είχα βάλει. Δεν τα είχα ξεβάψει καλά τα φρύδια μου γιατί δεν έβγαινε με το νερό, γιατί είναι αδιάβροχα και μου είχαν μείνει μέχρι τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή, τη δεύτερη μέρα έκανα λίγο σαν διορθώσεις. Είναι απίστευτα σταθερά. Και για νηφούλες χαμός θα γίνει. Και για το καλοκαίρι βασικά, γιατί υδρώνεις, ήταν η θάλασσα. Θα πας με φρύδι στην παραλία, θα φύγεις με φρύδι. Δεν σου μείνει στη θάλασσα. Έχουμε και ένα tinted brow mascara που είναι gel φρυδιών. Ξανθό νομίζω ότι είναι. Ναι, λέει blonde.
Και μετά βλέπω SFX Cream Color σε μοβ και καφέ. Πολύ ωραία. Βολικότατα. Φυσικά έχω πάρα πολλά κραγιόν. Μου έχουν μείνει. Νομίζω πως ναι. Έχουμε επίσης Strobe of Genius. Α, έχουμε holographic strobe προϊόντα, τα οποία είναι σε ένα μπλε και σε ένα ροζ. Πάρα πολύ ωραία. Για καλοκαίρι επίσης φανταστικά προϊόντα. Τώρα, ένας χαμός, δεν ξέρω τι να πρωτοπιάσω το κραγιόν. Έχουμε. Και τι δεν έχουμε. Και soft matte έχουμε. Σούχο. Και metallic. Σούχο και άλλο metallic. Αυτά είναι lingerie. Α, πάτε καινούργια, είναι gloss. Είναι gloss. Λογικά είναι σε διαφορετικά φινιρίσματα. Αυτό βλέπω. Ναι, αυτό λέει glitter. Αυτό είναι λίγο το, λίγο πιο σατινέ, πρέπει να είναι το ένα. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Και μετά έχω εδώ, τι είναι αυτά, lid lingerie. Α, για τα μάτια. Χαμός το lingerie, γενικά. Το οποίο πρέπει να είναι σαν, πώς να το πω, σαν σκιές που μπορείς να βάλεις στα μάτια και να τις χαλάσεις και να κάνεις smoky και να κάνεις και ένα ωραίο cut crease. Δηλαδή μπορείς να βάλεις το λευκό, αυτό σκέφτηκα. Και από πάνω να βάλεις και το γκλιτεράκι σου. Σούπερ! Και έχουμε πολλές αποχρώσεις, καφέ, χακί, κάτι ωραία σαμπανιζέ, βλέπω εδώ, πω, τέλειο. Τι είναι αυτό? Α, και αυτό, lid lingerie. Αχ, αυτό είναι τέλειο, έχει κάτι sparkles μέσα. Φανταστικό. Ελπίζω να μην έχει κάνει focus εδώ πέρα, γιατί το βλέπω κιόλας, φύγανε τα κορίτσια. Και μετά πιάνω. Super clicky. Α, είναι σαν στυλό, δηλαδή το πατάς. Α, στυλό, κανονικό. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι από το καπάκι. Σε πολλές αποχρώσεις, φούξια, κοραλί, μοβ, πανικό. Α, και άλλο ένα. Πορτοκαλό κόκκινο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία προϊόν. Α, έχει ξεφύγει ένα soft matte metallic. Τελειώνουμε. Πάμε καλά, μας κάνουμε την πίθηση. Α, faux black. Σε μόβε μαύρο, μάλλον είναι. Σχεδόν μαύρο δηλαδή, για να είναι faux black δεν θα είναι μαύρο. Σχεδόν πολύ σκούρο μόβ και ένα μελιτζανί ωραιότατο. Μετά έχουμε μία eyeshadow base. Λοιπόν, γύρισα από παραλία που έφυγα το πρωί και απλά δεν κατάλαβα τι έκανα. Ένα κομμάτι το τελευταίο που ήταν με τα pigment το έχασα, οπότε γύρισα να τους δείξω το βίντεο και δεν υπήρχαν τα pigment. Οπότε ήρθα να το ξαναγυρίσω. Έχει αλλάξει η ώρα, χαλαρώνουμε τώρα, 8 η ώρα, σινεμαδάκι, χαλαρά. Λοιπόν, εγώ υπέρλαμπρη στο σινεμά εντωμεταξύ, με τη βλεφαρίδα πήγα στην παραλία και τα pigment θα τα βάλω τώρα για να πάω να δω θερινό σινεμά. Η πιο ωραία στο χωριό. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε από μπρονζέ μέχρι μοβ, μέχρι φούξια, μέχρι ιριδίζοντα, μέχρι τα πάντα. Έχω πεθάνει, τρελάθηκα και εμένα και το άνοιξα με αυτό το φούξια, είναι απίστευτο. Μπρονζέ, μοβ, λιλά, ασημένια, άσπρα, γενικά έχουμε τα πάντα και σίγουρα καθ' όλη τη διάρκεια, επειδή παίρνουμε από όλες τις κούτες pigment και glitter, δεν μας έχει λείψει τίποτα, τα έχουμε πάρει όλα. Οπότε αυτά ήταν όλα και όλα. Και αυτά δεν υπάρχουν, τα μπλε. Σοκ. Σοκ. Οπότε κλείνω αυτό το βίντεο. Να ευχαριστήσουμε όλους τους sponsors και την Νίκη και την ευκαιρία και για τα προϊόντα που μας χάρισε. Κοινό, παρακαλώ να ευχαριστήσετε κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ίδιο κοινό έχουμε. Πριν ξαδέρφοι και αδερφοί. Αυτά γενικά, οπότε θα τα πούμε στο άλλο το βίντεο που θα είναι το τελευταίο, που έρχεται το challenge για το Greek Mythology και ευχαριστούμε πάρα πολύ!